Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας καλησπερίσω και να σας καλωσορίσω στο σημερινό μετεκπαιδευτικό μάθημα του Πανεπιστημιακού Κλινικού Εργαστηρίου Ακτινολογίας στο ΧΕΠΑ, που έχει αντικείμενο παιδιατρικό και πολύ ενδιαφέρον και πολύ συχνό στην κλινική πράξη που αφορά το τραύμα. Όπως γνωρίζετε, τα παιδιατρικά περιστατικά έχουν τις ιδιαιτερότητες τους και κάθε φορά χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε ότι τα παιδιά δεν είναι απλοί μικροί ενήλικες. Δεν είναι δηλαδή ενήλικες σε σμίκρυνση. Έχουν διαφορετικό τρόπο αντίδρασης ακόμα και σε ένα τραύμα, για παράδειγμα. Επομένως, πρέπει να τα αντιμετωπίζει κανείς από την πλευρά της τεχνολογίας με το πρίσμα του παιδοκτινολόγου. Και επομένως σήμερα είναι η ιδιαίτερη χαρά που έχουμε μία παιδοκτινολόγο και πολύ σημαντική μάλιστα. Η κυρία Ντούλια είναι consultant radiologist στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Belfast. Παράλληλα όμως είναι και επιστημονική συνεργάτης στο τμήμα μας. Και την έχουμε και άλλη φορά ακούσει και προσβλέπουμε σε αυτά που θα μας πει σχετικά με το κοιλιακό τραύμα. Επομένως, κύριε Ντούλια, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Σπυριδάκη, διευθυντή της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, που είχε την καλοσύνη να βρίσκεται μαζί μας και να σχολιάσει και να μας μεταφέρει τη δικιά του εμπειρία και τη δικιά του επιθυμία, τι θέλει από την ακτινολογία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τέτοιου τύπου περιστατικά. Και μετά την ομιλία της κυρίας Ντούλια, η κυρία Σαρατανίου θα μας δείξει δύο-τρία ενδιαφέροντα περιστατικά που έχουν σαν στόχο να εμπεδώσουμε όσα θα μας αναφέρει η κυρία Ντούλια. Κυρία Ντούλια, ο λόγος είναι σε εσάς. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή και για την πρόσκληση να συμμετέχω στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα. Κυρία Ντούλια, full screen καλύτερα. Full screen. Full screen. Εντάξει, και έτσι δεν είναι άσχημο, αλλά θα ήταν καλύτερα full screen. Πώς μπορώ να κάνω full screen. Δεξιά. Full screen. Επειδή θα έχετε και εικόνες, φαντάζομαι, εικονιστικές, ναι, για να μπορούσαμε να τις βλέπουμε καλύτερα. Μπορεί να βοηθήσει. Πριν από λίγο το είχατε κάνει, κύριε Ντούλια. Αυτό. Την παρουσίαση αυτό. Είναι εντάξει. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Okay. Σας ευχαριστώ. Όπως είπαμε, το τραύμα εξακολουθεί να είναι σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας στην παιδική ηλικία. Η κοιλιακή χώρα είναι η τρίτη σε συχνότητα ανατομική περιοχή μετά την κεφαλή και τα άκρα, όπου εντοπίζονται συχνότερα οι τραυματικές κακώσεις. Ανάλογα με τον τραυματικό μηχανισμό, οι κοιλιακές κακώσεις διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Αμβλία ή κλειστά τραύματα που προκύπτουν μετά από άμεση πλήξη και δημιουργούν συμπιεστική ή συνθλιπτική κάκωση στα κοιλιακά σπλάχνα, και τα διατητραίνοντα ή ανοιχτά τραύματα που προκύπτουν συνήθως από τραυματισμούς με μαχαίρι, πυροβόλα, όπλα και προκαλούν βλάβη των ιστών λόγω ρήξης ή διατομής του οργάνου. Στην ομιλία αυτή θα ασχοληθούμε με τα αμβλία ή κλειστά κοιλιακά τραύματα. Στα παιδιά, οι περισσότερες κακώσεις της κοιλιάς είναι κλειστές και για το λόγο αυτό είναι το κύριο θέμα της ομιλίας και συμβαίνουν λόγω τροχαίων ατυχημάτων, ακολουθούν πτώσεις από ύψος, τραυματισμός με το ποδήλατο, συγκρούσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή των αθλητικών δραστηριοτήτων, ενώ μια ιδιαίτερη κατηγορία σοβαρών κοιλιακών τραυματισμών στα παιδιά οφείλεται στη σωματική κακοποίηση. Υπάρχουν πολλές ανατομικές ιδιαιτερότητες στα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες που αυξάνουν σημαντικά το κίνδυνο του ενδοκοιλιακού τραύματος.
Τα παιδιά έχουν μικρότερη σωματική μάζα και έτσι η ασκούμενη δύναμη κατανέμεται σε μικρότερη επιφάνεια σώματος και έτσι αναλογικά καταλήγει να είναι μεγαλύτερη από το αν η ίδια δύναμη διαχεόταν σε μεγαλύτερη επιφάνεια σώματος όπως συμβαίνει στους ενήλικες. Επίσης, λόγω του μικρού σωματικού μεγέθους, τα ενδοκυλιακά όργανα είναι μεγάλα, αναλογικά, και βρίσκονται πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Κατά συνέπεια, μεγαλύτερη επιφάνειά τους εκτίθεται στον κίνδυνο τραυματισμό. Το διάφραγμα στα παιδιά είναι σχετικά οριζόντιο, με αποτέλεσμα το ύπαρ και ο σπλήνας να βρίσκονται πιο χαμηλά και πιο πρόσθια, άρα να είναι και πιο εκτεθειμένα. Επίσης, στα παιδιά υπάρχει λιγότερο υποδόριο και ενδοκυλιακό λίπος, καθώς και λιγότερο ανεπτυγμένοι ημίες του πρόσθιου κοιλιακού τυχώματος σε σχέση με τους ενήλικες, με αποτέλεσμα λιγότερη προστατευτική δύναμη. Τέλος, ο παιδικός σκελετός και θώρακας είναι σχετικά πιο ελαστικές δομές και απορροφούν την ασκούμενη δύναμη. Γι' αυτό πολλές φορές υπάρχει σοβαρός τραυματισμός ενδοκυλιακών οργάνων χωρίς εμφανή κατάγματα. Ενώ αν υπάρχουν κατάγματα πλευρών σε παιδί, αυτό σημαίνει μεταφορά μεγάλης ποσότητας ενέργειας και επομένως υποδηλώνει την ύπαρξη σοβαρών κακώσεων των οργάνων. Όλοι αυτοί οι λόγοι λοιπόν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη συμμετοχή πολλών οργάνων στις τραυματικές κακώσεις. Όμως εκτός από τις ανατομικές διαφορές μεταξύ παιδιών και ενηλίκων υπάρχουν σημαντικές φυσιολογικές διαφορές που οφείλουμε να γνωρίζουμε για τη σωστή και άγκαιρη αξιολόγηση του παιδικού τραύματος. Τα παιδιά έχουν μικρότερο όγκο κυκλοφορίας σε σχέση με τους ενήλικες. Ως εκ τούτου, η απώλεια μιας σχετικά μικρής ποσότητας αίματος μπορεί να προκαλέσει σημαντική αιμοδυναμική αστάθεια. Από την άλλη μεριά, τα παιδιά έχουν καλή καρδιακή λειτουργία και επομένως αντισταθμίζουν αρκετά καλά απώλειες έως και περίπου 30% του συνολικού όγκου. Αυτό σημαίνει ότι η υπογκαιμία μπορεί να είναι κλινικά σιωπηλή μέχρι η απώλεια όγκου να υπερβεί το 30%. Οπότε και αρχίζουν να εμφανίζονται τα συμπτώματα της υπογκαιμίας. Ενώ στους ενήλικες αυτό συμβαίνει και με μικρή απώλεια αίματος της τάξης του 15%. Άρα, στα παιδιά πρέπει να διατηρούμε υψηλό δίκτυο υποψίας για ενδοκυλιακό τραυματισμό σε περίπτωση ατυχήματος. Η λεπτομερής γνώση του μηχανισμού του τραύματος είναι το πρώτο βήμα στην αξιολόγηση. Έτσι, π.χ. σε μια παράσυρση από αυτοκίνητο, τα χαρακτηριστικά του ατυχήματος που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι η ταχύτητα του οχήματος και το σημείο του σώματος που ήρθε σε επαφή με το όχημα. Φυσικά, ο παιδοχειρούργος θα αναζητήσει εξωτερικές βλάβες, όπως είναι οι εκχυμώσεις και χαρακτηριστικά εκδορές, όπως είναι το σημάδι της ζώνης ασφαλείας στο χαμηλό κοιλιακό τείχωμα, γιατί σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα τραυματισμού τόσο συμπαγών οργάνων, όσο και κύλων οργάνων μεσεντερίου και σπονδυλικής στήλης. Ιδιαιτερότητα αποτελούν και οι τραυματισμοί με το ποδήλατο, κυρίως με το τιμόνι από το ποδήλατο, που οφείλεται στην επαφή του τιμονιού με το πρόσθετο κοιλιακό τείχωμα και συχνά συνοδεύονται από τραυματικές ρήξεις ύπατος, παγκρέατος και αγγείων. Αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Για τους αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς, στη διαγνωστική προσπέλαση των κοιλιακών κακώσεων κεντρικό ρόλο κατέχει το υπερηχογράφημα που δύναται να χρησιμοποιηθεί κατά την αρχική διερεύνηση των ασθενών, αν και ο ρόλος του δεν έχει καθοριστεί σαφώς στον παιδιατρικό πληθυσμό. Ωστόσο, μέθοδος εκλογής είναι η αξονική τομογραφία για την αξιολόγηση της ενδοκοιλιακής κάκωσης. Τώρα, όσον αφορά την υπερηχογραφική διερεύνηση της κοιλιάς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ο εστιακός υπερηχογραφικός έλεγχος τραύματος, FAST, από τα αρχικά Focused Abdominal Sonography for Trauma,
είτε ο πλήρης έλεγχος της κοιλιάς με διερεύνηση και των συμπαγών οργάνων, το υπερηχογράφημα κοιλιάς όπως γνωρίζουμε, είτε ο υπερηχογραφικός έλεγχος με την ενδοφλέβεια χορήγησης σκιαγραφικών ουσιών. Τώρα, το πρωτόκολλο FAST, ο εστιακός δηλαδή υπερηχογραφικός έλεγχος τραύματος, πραγματοποιείται συνήθως στο χώρο των επειγόντων περιστατικών, από ακτινολόγο ή γιατρό των επειγόντων περιστατικών εξειδικευμένων σε αυτό. Χρησιμοποιεί την στάνταρ τεχνική 4 λήψεων, που περιλαμβάνει το δεξιό υποχόνδριο, το αριστερό υποχόνδριο, τον υπερηβικό χώρο και τον περικαρδιακό χώρο και έχει σχεδιαστεί για να απαντάει σε μία μόνο ερώτηση. Υπάρχει ελεύθερο υγρό ενδοπεριτονεακά ή περικαρδιακά. Αυτό είναι. Το οποίο στην περίπτωση τραύματος θεωρείται αποτέλεσμα αιματηρής συλλογής στην περιτονεακή κοιλότητα. Ελεύθερο υγρό εμφανίζεται τυπικά ως ανιχοϊκή ή υποϊχοϊκή περιοχή. Εδώ βλέπουμε την παρουσία μικρής ποσότητας ανιχοϊκού υγρού στον υπατονεφρικό χώρο και μιας ετερογενούς περιοχής ασαφών ορίων στον δεξιό λοβό του ύπατος, ευρήματα συμβατά με υπατική θλάση και αιμοπεριτόνεο. Στη δεύτερη εικόνα βλέπουμε την διαταραχή της αρχιτεκτονικής του παρενχήματος του σπλήνος και την παρουσία ελεύθερου υγρού ετερογενούς σύστασης στον κάτω πόλο, εύρημα επίσης συμβατό με αιμοπεριτόνιο. Στην τρίτη εικόνα βλέπουμε παρουσία ελεύθερου υγρού στην πύελο γύρω από την ουροδόχο κίστη. Εδώ είναι η ουροδόχος κίστη, η οποία είναι, δεν είναι γεμάτη. Και αυτό είναι η μεγάλη ποσότητα ελεύθερου υγρού, με τις εντερικές έλικες να κινούνται ελεύθερα μέσα σε αυτό. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι οι κακώσεις που δεν προκαλούν αιμοπεριτόνεο δεν μπορούν να αναγνωριστούν με το πρωτόκολλο FAST. Ενώ επίσης η παρουσία ελεύθερου υγρού στην περιτονεακή κοιλότητα δεν συνεπάγεται απαραίτητα τον ενδοκοιλιακό τραυματισμό. Για τον λόγο αυτό, το πλήρες υπερηχογράφημα της κοιλίας χρησιμοποιείται για την ανάδειξη τόσο του ελεύθερου υγρού όσο και τραυματικών αλλοιώσεων στα συμπαγή όργανα. Τραυματικές αλλοιώσεις απεικονίζονται ως διαταραχές της ηχοδομής του παρενχήματος, όπως στην περίπτωση αυτή βλέπουμε τον δεξιό λοβό του ύπατος με μια έντονη ετερογενή ηχοδομή, περιοχές υπερηχογενές, περιοχές υποηχογενής, ασαφών ορίων και μια ανιχοϊκή αλλοίωση κοντά στην κάψα του οργάνου. Ή ως διαταραχές στην αρχιτεκτονική του οργάνου, όπως βλέπουμε εδώ, κατακερματισμός του κάτω πόλου του σπλήνους και παρουσία αιματώματος. Και έτσι τα επικονιστικά ευρήματα περιλαμβάνουν απλές θλάσεις, ρήξη του οργάνου, ενδοπαρενχηματικά αιματώματα, όπως στην περίπτωση αυτή βλέπουμε εντός πάλι του δεξιού λοβού του ύπατος, μία οειδή περιοχή ανιχοϊκή κατά βάση και παρουσία ελεύθερου υγρού περιυπατικά. Αιματώματο, αυτό πρόκειται για ένα ενδοπαρενχηματικό αιμάτωμα, ενώ στην εικόνα δεξιά βλέπουμε μία υποκάψια συλλογή, μεταξύ δηλαδή της άθικτης κάψας του οργάνου και του υπατικού παρενχήματος, που προκαλεί ελλειψοειδές εντύπωμα στην παρεφή του οργάνου. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο συχνά αναφέρεται ο ρόλος του υπερηχογραφήματος με τη χρήση ενδοφλέβιων ενισχυτικών ουσιών για την αξιολόγηση του κοιλιακού τραύματος. Πολλές μελέτες έχουν δείξει την υψηλή ευαισθησία αυτής της μεθόδου, η οποία σε περιπτώσεις ασθενών μετά από τραύμα σχετικά χαμηλής ή μέτριας ενέργειας είναι και εισάξια της αξονικής τομογραφίας. Οι σκιαγραφικές ουσίες αποτελούνται από μικροφυσαλίδες
που χορηγούνται ενδοφλέβια και προκαλούν στη συστηματική κυκλοφορία και προκαλούν αύξηση της ηχοανάκλασης του αίματος. Στην περίπτωση του κοιλιακού τραύματος, η τεχνική αυτή επιτρέπει την αξιολόγηση της αγγείωσης του παρενχήματος κάτω υπό συνεχή υπερηχογραφικό έλεγχο σε όλες τις φάσεις του εμπλωτισμού. Και πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Στην αριστερή εικόνα βλέπουμε grayscale υπερηχογράφημα, κλασικό υπερηχογράφημα, στην περιοχή του ύπατος, κάτω κύλη φλέβα, υπατικές φλέβες. Βλέπουμε μία μόλις υποσημενόμενη περιοχή σχετικά υποηχογενή σε σχέση με το γειτονικό παρένχημα. Μετά την χορήγηση σκιαγραφικών ουσιών παρατηρούμε τον ομοιογενή εμπλουτισμό του υπατικού παρενχήματος, ενώ στην περιοχή της αλλίωσης που υποψιαζόμαστε βλέπουμε την απουσία εμπλουτισμού. Πρόκειται δηλαδή για μία ρήξη του παρενχήματος κοντά στη συμβολή των φλεβών, των υπατικών φλεβών με την, κύλη, με την κάτω κύλη φλέβα. Βλέπουμε δηλαδή πόσο πιο καθαρά φαίνεται αυτή η αλλίωση. Ένα δεύτερο παράδειγμα, βλέπουμε τον δεξιό νεφρό σε grayscale υπερηχογράφημα με σχετικά καλή απεικόνηση του νεφρικού παρενχήματος, ενώ μόλις ίσως και που υποσημαίνεται μία περιοχή σχετικής ετερογένειας στη μεσότητα αυτού και μία πάχυνση και ρυπαρότητα του περινεφρικού χώρου. Μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού βλέπουμε τον ομοιογενή εμπλουτισμό του ακέραιου νεφρικού παρενχήματος, ενώ στην περιοχή της ρήξης αυτού βλέπουμε την παντελή απουσία εμπλουτισμού και πόσο ευδιάκριτα φαίνεται και το συνοδό περινεφρικό αιμάτωμα. Ωστόσο, όμως, παρά την αυξημένη χρήση αυτής της μεθόδου, η αξονική τομογραφία κοιλίας με ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού είναι, όπως είπαμε, η εξέταση εκλογής σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς και επιτρέπει την ανίχνευση και αξιολόγηση κακώσεων στα συμπαγή και κύλα όργανα, την ανάδειξη αιμοπεριτονέου, τραυματικής δηλαδή αιματηρής συλλογής στην ενδοκοιλιακά, πνευμοπεριτονέου, ελεύθερου δηλαδή αέρα ως αποτέλεσμα τρώσης των κύλων σπλάχνων, καθώς επίσης και τον έλεγχο του οπισθοπεριτονεϊκού χώρου για την παρουσία οπισθοπεριτονεϊκού αιματώματος. Όσον αφορά το πρωτόκολλο της εξέτασης, στο νοσοκομείο που εργάζομαι, στο Royal Hospital for Sick Children και σύμφωνα με τις οδηγίες του Royal College of Cardiology που εφαρμόζονται σε όλο το NHS, το πρωτόκολλο που πραγματοποιούμε ονομάζεται CAM Bastion Protocol ή Single Volume Dual Contrast Protocol, κατά το οποίο η δόση του σκιαγραφικού υπολογίζεται ανάλογα με το βάρος του παιδιού και σύμφωνα με αυτόν τον ειδικό πίνακα. Και στη συνέχεια, η συνολική δόση χωρίζεται σε δύο μέρη. Τα 2/3 της δόσης του σκιαγραφικού χορηγούνται με αργή ταχύτητα, που ποικίλει ανάλογα με το βάρος του παιδιού από 0,3 ml ανά σεκόντ σε 1,6 ml ανά σεκόντ, ενώ το εναπομείνον 1/3 της δόσης του σκιαγραφικού χορηγείται με ακριβώς τη διπλάσια ταχύτητα, 0,6 με 3,5 ml ανά σεκόντ, και η όλη εξέταση ρυθμίζεται έτσι ώστε συνεχόμενα αυτές οι δύο δόσεις να χορηγούνται στη διάρκεια 70 σεκόντ περίπου. Και με αυτόν τον τρόπο λαμβάνουμε εικόνες σε μία μόνο, με μία μόνο σάρωση, εικόνες σε αρτηριακή και παρενχηματική φάση. Έτσι λοιπόν υπάρχει σημαντικός περιορισμός της ακτινοβολίας. Φυσικά οι απλές εικόνες, αυτές που λέμε χωρίς χορήγηση σκιαγραφικού, δεν έχουν θέση, δεν πραγματοποιούνται, δεν συνεισφέρουν τίποτα ιδιαίτερο, ενώ σε ασθενείς με υποψία τραυματισμού του πυολοκαλλικικού συστήματος και του ουρητήρα, λαμβάνονται εικόνες σε καθυστερημένη ή, όπως λέμε, απεκριτική φάση. Τώρα, όσον αφορά το είδος των τραυματικών κακώσεων, ας ξεκινήσουμε από το ύπαρ. Αυτές διακρίνονται σε θλάσεις,
ρήξεις, αιματώματα που μπορεί να είναι είτε υποκάψια είτε ενδοπαρενχηματικά, ενεργή αιμορραγία και τραυματισμός της ενδοπαρενχηματικής, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, ή εξωπαρενχηματικής μοίρας των μεγάλων αγκείων. Και πάμε να δούμε μερικά. Α, να πούμε ότι οι θλάσεις, οι ρήξεις, το αιμάτωμα εμφανίζονται και οι τρεις αυτές τραυματικές αλλοιώσεις ως υπόπυκνες περιοχές. Ποικίλου σχήματος και ποικίλου μεγέθους. Ενώ η ενεργή αιμορραγία είναι η μόνη βλάβη η οποία απεικονίζεται ως υπέρπυκνη περιοχή. Να δούμε μερικά παραδείγματα. Εδώ βλέπουμε εικόνα αξονικής τομογραφίας, εγκάρσιο επίπεδο, παρουσία μίας μικρής γραμμοειδής υπόπυκνης περιοχής που εκτείνεται κάθετα ως προς την κάψα του οργάνου σε απόσταση, σε βάθος μικρότερο από 3 εκατοστά, με συνοδό ελεύθερο υγρό στον υπατονεφρικό χώρο ως αποτέλεσμα της ρήξης της κάψας. Στη δεύτερη εικόνα βλέπουμε μία μεγαλύτερη περιοχή μειωμένου εμπλουτισμού που εκτείνεται σε μεγάλο βάθος εντός του δεξιού λοβού του ύπατος και φτάνει σχεδόν μέχρι το επίπεδο της πύλης του ύπατος. Ενώ στην τρίτη εικόνα η τραυματική αλλοίωση αφορά και τους δύο, είναι πολυσχηδής και αφορά και τους δύο λοβούς, δεξιό λοβό, αριστερό λοβό του ύπατος, φτάνει στο επίπεδο της πύλης και υπάρχει και ένα συνοδό υποκάψιο αιμάτωμα. Οι ρήξεις οι οποίες εκτείνονται στην οπίσθια άνω υποδιαφραγματική επιφάνεια του ύπατος, όπως λέμε στην γυμνή επιφάνεια του ύπατος, συνδυάζονται με οπισθοπεριτοναϊκά αιματώματα που εκτείνονται, όπως βλέπουμε εδώ, και γύρω από την κύλη φλέβα, γύρω από την κάτω κύλη φλέβα, και με αιματώματα των επινεφρυδίων. Βλέπουμε εδώ το δεξιό επινεφρύδιο, υπόπυκνη απεικόνηση, μπορούμε να το συγκρίνουμε, να το συγκρίνουμε με το φυσιολογικό αριστερό. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί αυτό το τμήμα του ύπατος, η γυμνή επιφάνεια του ύπατος, που έρχεται σε επαφή με το διάφραγμα, δεν περιβάλλεται από περιτόνεο και έτσι σε περίπτωση ρήξης της κάψας στο σημείο αυτού του οργάνου υπάρχει άμεση διαφυγή του αιματώματος οπισθοπεριτοναϊκά. Μία άλλη κατηγορία, όπως είπαμε, είναι τα αιματώματα, τα οποία εμφανίζονται, εντοπίζονται είτε ενδοπαρενχηματικά ως αποτέλεσμα εστιακής ρήξης του υπατικού παρενχήματος με ή χωρίς συνοδό ρήξη της κάψας. Την περίπτωση αυτή έχουμε και συνοδό αιμοπεριτόνεο. Ή υποκάψια, όταν περιορίζονται μεταξύ της ακέραιας κάψας του ύπατος και του υπατικού παρενχήματος και εμφανίζονται, όπως είδαμε και στον υπέρηχο, σαν μία υπόπυκνη συλλογή ελλειψοειδούς σχήματος. Φυσικά, σε σοβαρές κακώσεις, οι βλάβες αυτές μπορεί να συνυπάρχουν. Βλέπουμε την περίπτωση αυτή πολλαπλά υποκάψια αιματώματα στον δεξιό και στον αριστερό λοβό του ύπατος με την διαταραχή του περιγράμματος, όπως επίσης και εκτεταμένα ενδοπαρενχηματικά αιματώματα που φτάνουν έως και την πύλη του ύπατος. Μια άλλη κατηγορία, όπως είπαμε, είναι η ενεργός αιμορραγία, δηλαδή η συνεχής αιμορραγία λόγω της διατομής αγκιακού στελέχους. Και αυτή μπορεί να συμβαίνει είτε ενδοπαρενχηματικά, εντός δηλαδή του παρενχήματος του ύπατος, ή εντός της περιτοναϊκής κοιλιότητας. Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε μία εκτεταμένη υπόπυκνη περιοχή στο δεξιό λοβό που αντιστοιχεί σε ρήξη του υπατικού παρενχήματος με διάσπαση της κάψας και αιμοπεριτόνεο, ενώ στο κέντρο αυτής της περιοχής βλέπουμε μία υπέρπυκνη εστία ασαφού σχήματος που δεν αντιστοιχεί σε κάποια γνωστή ανατομική δομή και είναι αποτέλεσμα ενεργούς εξαγκίωσης, δηλαδή σκιαγραφικού κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
Στην εικόνα δεξιά βλέπουμε εστίες ενεργού εξεγείρσης τόσο ενδοπαρεγχηματικά, βλέπουμε ακανόνιστο σχήμα, δεν αντιστοιχεί σε κάποια γνωστή ανατομική δομή όπως βλέπουμε εδώ τις υπατικές φλέβες. Είναι ένα ακανόνιστο σχήμα και το ίδιο βλέπουμε και μία εστία ενεργούς αιμορραγίας εντός της ενδοπεριτονικής του αιμοπεριτονίου. Η αναγνώριση της ενεργούς αιμορραγίας είναι πολύ σημαντική, γιατί αποτελεί έναν αρνητικό προγνωστικό παράγοντα συντηρητικής αντιμετώπισης των τραυματικών κακώσεων και πολλές φορές οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται είτε χειρουργικά είτε τα τελευταία χρόνια και με την μέθοδο της αγιογραφίας. Αγκιακές βλάβες σε περίπτωση τραυματικών αλλοιώσεων έχουμε και είναι σοβαρές βλάβες. Είπαμε, η ενδοπαρεγχηματική μοίρα των αγκίων του ύπατος τραυματίζεται σχεδόν αναπόφευκτα. Ωστόσο όμως, βλάβες που αφορούν την εξωπαρεγχηματική μοίρα των αγκίων είναι πιο σπάνιες και συχνά και θανατηφόρες. Βλάβες αυτές αφορούν τη διάσχιση, την πλήρη διατομή ή ακόμα και την εκρίζωση του αγκιακού στελέχους. Εδώ βλέπουμε την απότομη διακοπή στη σκιαγράφηση της δεξιάς υπατικής φλέβας στο επίπεδο της εκβολής στην κάτω κύλη φλέβα και την παρουσία εκτεταμένης υπόπυκνης αλλίωσης στην υποδιαφραγματική επιφάνεια του δεξιού λοβού του ύπατος ως αποτέλεσμα νέκρωσης του υπατικού παρενχήματος. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η δεξιά υπατική φλέβα είναι αυτή που προσβάλλεται πιο συχνά λόγω της πολύ μικρής εξωπαρενχηματικής διαδρομής της και προκαλεί ταυτόχρονα βλάβη και της κάτω κύλης φλέβας. Στην δεύτερη περίπτωση, στην εικόνα δεξιά, βλέπουμε ότι μια τραυματική αλλίωση υπόπυκνη κάθεται στην επιφάνεια του οργάνου που εκτείνεται μέχρι το επίπεδο της κάτω της πηλαίας φλέβας και την παρουσία υπόπυκνης αλλίωσης γύρω από τους κύριους και τους ενδοϊπατικούς κλάδους της πηλαίας φλέβας, έβριμα ενδεικτικό αιμορραγίας εντός του περιπηλαίου συνδετικού ιστού. Επίσης, παρατηρούμε και την μεγάλη την διάταση της κάτω κύλη φλέβας. Βλέπουμε είναι σχεδόν ίδιας διαμέτρου με την αορτή, ως αποτέλεσμα μετατόπισης όγκου των εμβρών λόγω της αγκιακής βλάβης. Τώρα, διάφορα συστήματα ταξινόμησης έχουν προταθεί για την βαρύτητα των τραυματικών αλλοιώσεων του ύπατος. Αυτό που φαίνεται να λαμβάνει ευρύτερης αποδοχής είναι το σύστημα ταξινόμησης κατά το American Association for the Surgery of Trauma και λαμβάνει υπόψη του κριτήρια όπως το είδος της τραυματικής βλάβης, το μέγεθος και την έκταση αυτής ως προς την επιφάνεια του οργάνου, την ύπαρξη ενεργούς αιμορραγίας και τον τραυματισμό των αγκίων. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι φυσικά θα πρέπει να γνωρίζουμε το σύστημα ταξινόμησης, όμως σημασία έχει η ανίχνευση, η σωστή περιγραφή των ευρημάτων και φυσικά η επικοινωνία με την κλινική και χειρουργική ομάδα σε κοινή γλώσσα. Αν και οι ακτινολόγοι και η κλινική χειρουργική ομάδα χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα ταξινόμησης, αυτό έχει τα ευρήματα να επικοινωνούνται σε κοινή γλώσσα. Θα πρέπει όμως να ξέρουμε ότι ανεξάρτητα από την απεικονιστική ταξινόμηση, το κριτήριο επιλογής μεταξύ συντηρητικής και χειρουργικής ή επεμβατικής αντιμετώπισης τραυματικών αλλοιώσεων του ύπατος είναι η αιμοδυναμική σταθερότητα ή αστάθεια του ασθενούς. Τώρα, προχωρώντας στο σπλήνα. Ο σπλήνας είναι το όργανο με τη μεγαλύτερη συχνότητα τραυματισμού στις κλειστές κακώσεις της κοιλιακής χώρας. Στους ενήλικες συνήθως συνοδεύεται και με κατάγματα των πλευρών, ενώ όπως είπαμε στα παιδιά, λόγω της ελαστικότητας του σκελετού, αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητο. Ιστορικά, οι τραυματικές βλάβες του σπλήνα αντιμετωπίζονταν με σπλήνεκτομή,
Ωστόσο, η σύγχρονη τάση είναι η αποφυγή της σπληνεκτομής και η συντηρητική αντιμετώπιση αυτών των αλλοιώσεων, γιατί ασθενείς που υποβάλλονται σε σπληνεκτομή έχουν αυξημένο κίνδυνο μεταγγίσεων, μόλυνσης, κατακλυσμίας σύψης κτλ. Όπως και με το ΥΠΑΡ, έτσι και ο σπλήν, στην περίπτωση των τραυματικών αλλοιώσεων του σπληνός, η αξονική τομογραφία με την ενδοφλέβια χορήγησης και γραφικού είναι η μέθοδος εκλογής. Ενώ τα απεικονιστικά ευρήματα μοιάζουν με αυτά των τραυματικών αλλοιώσεων του ύπατος. Να δούμε μερικά παραδείγματα. Μπορούμε να έχουμε μικρή, γραμμοειδή ρήξη, φαίνεται σαν υπόπυκνη περιοχή, κάθετη ως προς την επιφάνεια του σπληνός, ή μπορεί να έχουμε, στην περίπτωση αυτή είναι μονήρης, μία μόνο βλάβη, ενώ μπορεί να είναι και πολλαπλές, με τη παρουσία συνοδού αιμοπεριτονίου, ενώ βλάβες οι οποίες αφορούν δύο απέναντι επιφάνειες του οργάνου, είναι γνωστές και ως κατάγματα του σπληνός. Άλλες τραυματικές αλλοιώσεις είναι τα υποκάψια αιματώματα λόγω της απόσχησης της κάψας από το παρένχυμα και της τραυματικής συλλογής υγρού μεταξύ της κάψας και του παρενχήματος με ελλειψοειδές εντύπωμα στην παροχή, στην παρυφή του οργάνου. Ενώ εδώ βλέπουμε ένα μικρότερης έκτασης υποκάψιο αιμάτωμα στην περιοχή του κάτω πόλου του σπληνός. Επίσης, μπορούμε να έχουμε και εδώ ενεργή αιμορραγία. Με εξαγκίωση και γραφικού βλέπουμε μια υπέρπυκνη περιοχή μη ανατομικού, μη φυσιολογικού σχήματος εντός μιας εκτεταμένης ενδοπαρενχηματικής ρήξης, ενώ στην δεύτερη εικόνα η ενεργός εξαγκίωση επεκτείνεται πέρα από τα όρια του παρενχήματος εντός του αιμοπεριτονέου. Και στις τραυματικές αλλοιώσεις του σπλήνα χρησιμοποιούμε επίσης το σύστημα αξιονόμησης σύμφωνα με την American Association for Surgery of Trauma και πάλι τα ίδια κριτήρια λαμβάνονται υπόψη. Το είδος, το μέγεθος, η έκταση της βλάβης, η ενεργή αιμορραγία και τα τραυματισμός των αγγείων. Προχωρώντας στις τραυματικές βλάβες των νεφρών, να πούμε ότι οι νεφροί προσβάλλονται τρίτη κατά σειρά συχνότητα σε περιπτώσεις κλειστών κακώσεων, μετά το σπλήνα και το ύπαρ, και ο μηχανισμός και οι κακώσεις αυτές συνήθως επέρχονται ως αποτέλεσμα είτε συμπίεσης μεταξύ του πρόστιου κοιλιακού τυχώματος και της σπονδυλικής στήλησης των κατώτερων πλευρών ή σε περιπτώσεις απότομης επιβράδυνσης και αδράνειας, όπως τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα, που ο νεφρός λόγω αδράνειας κινείται πολύ απότομα με αποτέλεσμα την κάκωση των νεφρικών αγγείων. Στις περιπτώσεις αυτές η αξονική τομογραφία θα πρέπει να διενεργείται σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς που εμφανίζουν αιματουρία μετά από την κάκωση. Και στην περίπτωση αυτή ακολουθούμε πάλι το τυπικό combustion protocol, όμως τις περισσότερες φορές το πρωτόκολλο αυτό συμπληρώνεται και με την απεκριτική φάση, καθιστε δεύτερη δηλαδή σάρωση, περίπου 10 με ίσως και 15 λεπτά μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού. Τώρα, οι κύριοι τύποι της νεφρικής κάκωσης είναι η θλάση του νεφρικού παρενχήματος. Βλέπουμε εδώ μία περιοχή υπόπυκνη, ασαφών ορίων σε σχέση με το γειτονικό καλά εμπλουτιζόμενο παρένχημα με συνοδό ρυπαρότητα και συλλογή υγρού στον περινεφρικό χώρο. Στην περίπτωση όμως αυτή το νεφρικό παρένχημα παραμένει ακέραιο. Το αιμάτωμα, το οποίο μπορεί να είναι υποκάψιο και μη επεκτηνόμενο, όπως στην περίπτωση αυτή που εντοπίζεται μεταξύ της κάψας του οργάνου και του νεφρικού παρενχήματος, προκαλώντας επίσης διαταραχή στο περίγραμμα. Αυτό είναι ένα εύρημα το οποίο μας βοηθάει να βρούμε, να ανιχνεύσουμε την παρουσία του,
του υποκάψιου αιματώματος, εδώ σε εγκάρσιο επίπεδο και η ίδια αλλίωση σε στεφανιαίο επίπεδο. Το υποκάψιο αιμάτωμα μπορεί να συνοδεύεται και από φυλική ρήξη ποικίλης, μικρής ή μεγαλύτερης έκτασης, χωρίς όμως τραυματισμό του πυελοκαλκικού συστήματος, όπως συμβαίνει στην περίπτωση αυτή. Βλέπουμε υπόπυκνη περιοχή στην πρόστια επιφάνεια του νεφρού και μεγάλο αιμάτωμα στον περινεφρικό χώρο. Ή μπορεί να επεκτείνεται εντός του πυελοκαλκικού συστήματος και στην περίπτωση αυτή συνυπάρχει ενεργός εξαγγείωση σκιαγραφικού στον περινεφρικό χώρο. Βλέπουμε το οποίο αναδεικνύεται στην επικριτική φάση. Βλέπουμε δηλαδή το δεξιό νεφρό σκιαγραφικό στις πυραμίδες και στις κάλικες εντός του ουρητήρα, ενώ στον αριστερό νεφρό βλέπουμε μια περιοχή μη σαφών ορίων, έντονα υπέρπυκνη στον περινεφρικό χώρο, που αποτελεί την ενεργό εξαγγείωση σκιαγραφικός αποτέλεσμα τραυματισμού του πυελοκαλκικού συστήματος. Μία άλλη ιδιαίτερη κατηγορία σοβαρής τραυματικής βλάβης είναι ο κατακερματισμένος νεφρός, που αφορά την παρουσία πολλαπλών ρήξεων σε όλο το νεφρικό παρένχημα, με πλήρη διαταραχή της ανατομίας του νεφρού και σχεδόν πλήρη απουσία της σκιαγράφησης του παρενχήματος. Βλέπουμε εδώ εικόνες κατακερματισμένου νεφρού, με δυσκολία διακρίνουμε ποιο είναι το φυσιολογικό, δεν θυμίζει τίποτα από φυσιολογικό νεφρικό παρένχημα και την παρουσία μεγάλου αιματώματος οπισθοπεριτονεϊκά. Τέλος, σε περίπτωση ρήξης του αγκιακού μίσχου στην πύλη του νεφρού, βλέπουμε την πλήρη απουσία εξαγγείωση, την πλήρη απουσία αγγείωσης του νεφρικού παρενχήματος. Και αυτές πρόκειται για σοβαρές τραυματικές βλάβες. Προχωρώντας την παρουσίαση, θα αναφερθούμε και σε δύο σχετικά πιο σπάνιες κατηγορίες τραυματικών αλλοιώσεων, αυτές του παγκρέατος και του εντέρου, οι οποίες όμως σχετίζονται και με αυξημένη νοσηρότητα, τόσο εξαιτίας της λανθάνουσας κλινικής και απεικονιστικής εικόνας, ειδικά τα πρώτα 24 ώρα, όσο και λόγω των συχνών επιπλοκών. Η κάκωση του παγκρέατος, λοιπόν, είναι σχετικά σπάνια, αλλά ενέχει μεγάλη νοσηρότητα, αφού αποτελεί την συνηθέστερη αιτία παγκρεατίτιδας στα παιδιά. Όπως είπαμε, τα απεικονιστικά και κλινικά εγκρήματα είναι συχνά λανθάνοντα, τουλάχιστον στις πρώτες 24 έως 48 ώρες, λόγω του ειδήματος και της αυτοπεψίας από τα παγκρεατικά ένζημα που αθρίζονται στην περιοχή. Όσον αφορά το μηχανισμό της κάκωσης, το διατητρένον τραύμα του παγκρέατος ή με μαχαίρι ή πυροβόλο όπλο είναι το πιο συχνό και προκαλεί τις περισσότερες κακώσεις, ενώ στο κλειστό κοιλιακό τραύμα οι κακώσεις προέρχονται από σοβαρή προστιοπίστια δύναμη που προκαλεί συμπίεση του παγκρέατος στην σπονδυλική στήλη. Στα παιδιά μπορεί να συμβεί, όπως είπαμε, στις περιπτώσεις ατυχήματος με το τιμόνι, από το ποδήλατο ή από λανθασμένη τοποθέτηση της ζώνης, αλλά και σε περιπτώσεις σωματικής κακοποίησης. Όπως και στις άλλες κακώσεις συμπαγών οργάνων, η αξονική τομογραφία θεωρείται η μέθοδος εκλογής για την απεικόνιση θλάσεων, ρήξεων του παγκρεατικού παρενχήματος, βλαβών που αφορούν τον παγκρεατικό πόρο και παρακείμενες αγκιακές δομές, και είναι επίσης η μέθοδος που θα αναδείξει καλύτερα και τις πιθανές επιπλοκές, όπως μία ψευδοκίστη, ένα πόστιμα ή μετατραυματικές στενώσεις του παγκρεατικού πόρου. Μερικά παραδείγματα: αξονική τομογραφία, βλέπουμε τον ομοιογενή εμπλουτισμό του παγκρέατος και στην περιοχή μεταξύ της κεφαλής και του σώματος, τον αφιένα δηλαδή του παγκρέατος, βλέπουμε μία μόλις και υποσημενόμενη υπόπυκνη αλλίωση, ενώ μία δεύτερη αλλίωση εμφανίζεται και στην περιοχή του σώματος. Πρόκειται δηλαδή για μικρές
θλάσσες πολλαπλές του πανκρεατικού παρεχήματος. Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε μια πιο εκτεταμένη περιοχή απουσίας εμπλουτισμού στο σώμα του πανκρέατος και την παρουσία υγρού μεταξύ, το χώρο μεταξύ του σπληνός και της ουράς του πανκρέατος. Άλλη μια περίπτωση θλάσσης του πανκρεατικού παρεχήματος. Ενώ εδώ βλέπουμε μια πιο εκτεταμένη αλλίωση, σχεδόν ολόκληρη η επιφάνεια του παγκρέατος είναι υπόπυκνη, υπάρχει παρουσία ελεύθερου υγρού μεταξύ του σώματος αυτού και του σπληνοπηλαίου άξονα, ενώ βλέπουμε και παρουσία αιμοπεριτονέου στον υπατογαστρικό σύνδεσμο. Στις εικόνες αυτές βλέπουμε δύο από τις συνηθέστερες επιπλοκές μετά από θλάση παγκρεατικού παρενχήματος, την παρουσία ψευδοκύστης, σε μεγάλες δηλαδή τραυματικής συλλογής υγρού σε σχέση με μια υπόπυκνη αλλίωση, εξαιτίας μιας υπόπυκνης, μιας ρήξης υπατικού παρενχήματος που επεκονίζεται ως υπόπυκνη αλλίωση στο σημείο αυτό. Στην περίπτωση αυτή η ψευδοκύστη αντιμετωπίστηκε συντηρητικά. Βλέπουμε μετά από κάποιο καιρό την μείωση του μεγέθους αυτής, ενώ βλέπουμε την διάταση του πανκρεατικού πόρου μέχρι ένα σημείο και ξαφνικά την απότομη διακοπή αυτού, έβριμα το οποίο είναι συμβατό με στένωση, εστιακή στένωση του πανκρεατικού πόρου. Τέλος, θα αναφερθούμε στις κακώσεις εντέρου και μεσεντερίου. Συμβαίνουν στο 5% των ασθενών μετά από κλειστό κοιλιακό τραύμα. Τα ευρήματα της αξονικής είναι συχνά ανεπαίσθητα και διαλανθάνουν εύκολα της προσοχής, ειδικά στους παιδιατρικούς ασθενείς, εξαιτίας, όπως είπαμε, της απουσίας ενδοπεριτονεϊκού λίπους. Επομένως, με μεγάλη προσοχή θα πρέπει να αναζητούμε εκείνα τα ευρήματα που θα μας οδηγήσουν στη σωστή διάγνωση. Τα άμεσα επικονιστικά ευρήματα αφορούν φυσικά την παρουσία ελεύθερου αέρα στην περιτονιακή κοιλότητα, την διαφυγή σκιαγραφικού στην περιτονιακή κοιλότητα σε περίπτωση που αυτό χορηγείται από το στόμα και αιματώματα είτε στο τείχωμα του εντέρου είτε οπισθοπεριτονιακά. Ενώ έμεσα ευρήματα είναι η εστιακή πάχυνση του τειχώματος και η παρουσία ελεύθερου υγρού στην περιτονιακή κοιλότητα, ειδικά αν υπάρχει απουσία άλλων βλαβών, από άλλα δηλαδή συμπαγή όργανα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στην περίπτωση αυτή βλέπουμε τις τυπικές εκχυμώσεις στο κατώτερο κοιλιακό τείχωμα ως αποτέλεσμα τραυματισμού από λανθασμένη χρήση της ζώνης. Η απλή ακτινογραφία πραγματοποιήθηκε, δεν έδειξε σε lateral decubitus position, δηλαδή ο ασθενής ακουμπάει στο ακτινολογικό τραπέζι με τη μία του πλευρά και η λήψη γίνεται παράλληλα με το ακτινολογικό τραπέζι. Βλέπουμε, σε περίπτωση που θα υπήρχε ελεύθερος αέρας, θα συγκεντρώνονταν σε αυτήν την πλευρά του σώματος. Βλέπουμε, δεν υπάρχει ελεύθερος αέρας. Έγινε η αξονική τομογραφία και βλέπουμε στο επίπεδο των εκχυμώσεων μία αναλογικά διάταση των εντερικών ελίκων στο σημείο αυτό σε σχέση με τις εντερικές έλκες στην αριστερή πλευρά, στη δεξιά πλευρά της κοιλιάς και με πάχυνση του τειχώματος και ρυπαρότητα του λίπους γύρω από αυτές. Ενώ στην ελάσσονα πύλου υπάρχει και ποσότητα μεγάλη συμμέτριας ποσότητας υγρού. Τα ευρήματα αυτά θέτουν την υποψία τραυματικής βλάβης του εντέρου. Ένα δεύτερο παράδειγμα με την παρουσία ελεύθερου αέρα μόλις υποσημενόμενου υποδιαφραγματικά, ενώ στο επίπεδο των εκχυμώσεων βλέπουμε την ρυπαρότητα του υποδωρίου λίπους, βλέπουμε ελεύθερες φυσαλίδες αέρα που συγκεντρώνονται στα μη στην ανώτερη επιφάνεια, ας το πούμε, της περιτονιακής κοιλότητας, έβριμα
το οποίο είναι παθογνωμονικό της παρουσίας ρήξης κύλου σπλάχνου. Στην περίπτωση αυτή τις σελίδες είναι πιο, ας το πούμε, ευδιάκριτες, ενώ καμιά φορά οι μικρές, ελάχιστες ποσότητες φυσαλίδων μπορούμε να τις δούμε κατά μήκος του μεσεντερίου. Αυτά είναι πολύ λεπτά, έμεσα ευρήματα που υποδηλώνουν όμως την παρουσία τραυματικής βλάβης του εντέρου. Συμπερασματικά, λοιπόν, να πούμε ότι όσον αφορά την απεικονιστική διερεύνηση των των τραυματικών κακώσεων της κοιλιάς στα παιδιά. Η μέθοδος εκλογής, όπως είπαμε, είναι και παραμένει η αξονική τομογραφία με ενδοφλέβια, χορήγηση σκιαγραφικού. Όσο το δυνατόν, το πρωτόκολλο που εφαρμόζουμε εμείς έχει ως αποτέλεσμα μικρή σχετικά δόση ακτινοβολίας, γιατί γίνεται μόνο μία σάρωση και μπορούμε να έχουμε εικόνες σε αρτηριακή και επιλέα φάση την ίδια στιγμή. Επομένως, περιορίζουμε σημαντικά την ακτινοβολία. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Ο ρόλος του υπερηχογραφήματος δεν είναι ακριβώς τεκμηριωμένος όσον αφορά την αρχική διερεύνηση. Ωστόσο, όμως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον επανέλεγχο γνωστών κακώσεων σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς στην πορεία της εξέλιξής τους, ειδικά αν οι τραυματικές αυτές βλάβες αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Ενώ τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερη χρήση του υπερηχογραφικού με διάφορες ενδοφλέβειες εξωτερικών δοσιών, φυσικά από εξειδικευμένα κέντρα, φυσικά από εξειδικευμένους ακτινολόγους, σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς, σαν πρώτη μέθοδο απεικονιστικής διερεύνησης, όταν ο μηχανισμός κάκωσης έχει μικρή ή μέτρια, ας το πούμε, ισχύ, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμη μέθοδος και στον επανέλεγχο γνωστών κακώσεων. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις σε ό,τι θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τούλια για την εξαιρετική παρουσίαση που έκανε. Πολύ λίγα πράγματα νομίζω ότι αφήσατε ακάλυπτα, κυρία Τούλια. Θα ήθελα να ξαναπώ, γιατί στην αρχή έκανα μια παρέμβαση, αλλά ουσιαστικά δεν είχε αρχίσει το session, ότι οι τραυματικές κακώσεις στα παιδιά αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου σε ένα ποσοστό που υπερβαίνει το 50%, με αμέσως επόμενη αιτία θανάτου στα παιδιά τα νεοπλάσματα με ένα ποσοστό υπό πενταπλάσιο, δηλαδή 10%, και όλες οι άλλες αιτίες έπονται. Τώρα, σε σχέση με την κλειστή κάκωση κοιλίας, το ποσοστό το οποίο αναφέρεται στη βιβλιογραφία και από τις εισαγωγές που έχουμε στα νοσοκομεία ανέρχεται στο 5% οι κλειστές κακώσεις κοιλίας, επαναλαμβάνω. Το 97% των εισαγωγών στα νοσοκομεία είναι αποτέλεσμα κλειστών κακώσεων. Ειδικά για το κοιλιακό τραύμα, το κλειστό, το ποσοστό είναι 5%, και δυστυχώς από αυτό το 5%, ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο, που είναι από 10 έως 15%, έχει μεγάλο δείχτη θνησιμότητος σε σχέση με τους ενήλικες, που το ποσό αυτό δεν αγγίζει ούτε το 3%. Δεν είναι ώρα να λύσουμε τους λόγους. Αυτό που ήθελα να τονίσω μετά από την εξαιρετική παρουσίαση που κάνατε, πρώτα-πρώτα ήθελα να ρωτήσω αν στο ΑΧΕΠΑ που είστε χρησιμοποιείτε το υπερηχογράφημα με τις ενισχυτικές ουσίες. Γιατί στο Παπαγγελίου, από ό,τι γνωρίζω, δεν το χρησιμοποιούν. Κυρία Τούλια. Να πατήσω εγώ. Ναι, όποιος. Μήπως ο κύριος καθηγητής θέλει να απαντήσει. Ας μου επιτραπεί πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Τούλια για την πολύ καλή παρουσίαση της. Ήταν ολοκληρωμένη, καλά δομημένη, με εύστοχα παραδείγματα.
Και να υπογραμμίσω τα δύο σημεία που και εκείνη έδωσε έμφαση. Το ένα ήταν πώς χαμηλώνουμε τη δόση στην εξωτερική τομογραφή, και το δεύτερο αφορά την ερώτησή σας για την χρήση των ενισχυτικών ουσιών που αξίζει να χρησιμοποιούνται στη βάση του επίγοντος. Το τελευταίο καιρό έχουμε αρχίσει τη χρήση των ενισχυτικών ουσιών στην προσπάθεια να διευρυνθεί και να αυξηθεί η εμπειρία, έτσι ώστε με το απαραίτητο learning curve να μπορέσει κανείς να χρησιμοποιεί στην καθημερινή βάση, σε καθημερινή βάση στα τραυματιολογικά περιστατικά, όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των ενηλίκων. Ήδη στον επαγγελισμό στην Αθήνα τα σχεδιαστικά επιδείχων χρησιμοποιούνται ρουτίνα, ασχέτως ηλικίας, σε τραύματα ενδοκυλιακών οργάνων. Εμείς έχουμε μια ερχόμενη εμπειρία από συναδέλφους που τα χρησιμοποιούν. Ευελπιστώ και μάλλον θα επέμενα στο να διευρυνθεί η χρήση τους, γιατί θεωρώ ότι η πληροφορία που παρέχουν είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τον χειρουργό στο τι θα πράξει, και πολλές φορές μπορεί να καταστήσουν άχρηστη ή περιττή, εν πάση περιπτώσει, την αξονική τομογραφία, λαμβανομένων υπόψη και το γεγονός ότι πάντοτε στα παιδιά στην ακτινική επιβάρυνση υπάρχει αυξημένη ευαισθησία. Άρα, ναι, μπορούν να βοηθήσουν. Δεν έχουμε μεγάλη εμπειρία στο ΧΕΠ, αλλά ήδη τα χρησιμοποιούμε. Όμως υπάρχουν βιβλιογραφικές σειρές που επιμένουν σε αυτό, και υπάρχει και ελληνική εμπειρία, κυρίως από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και πρέπει να ενθαρρυνθεί αυτή η χρήση. Πιστεύω ότι θα αποφευθούν αρκετές από τις αξονικές που γίνονται. Κύριε Χατζηδάκη, θα μπορούσα να κάνω ακόμα μια παρέμβαση. Ο κ. Χατζηδάκης μας βλέπει από τις αποστάσεις του Πρασόπουλου, εγώ, αλλά μπορείτε... Ναι, κύριε Πρασόπουλο, με τη μάσκα δεν σας γνώρισα. Είναι και μικρό το παράθυρο και έτσι δεν είναι. Κύριε Πρασόπουλο. Θέλουμε να τις παρεμβάσεις σας, όπως και θέλουμε να μας πείτε πώς μπορούμε εμείς να γίνουμε πιο χρήσιμοι στους αγγειοχειρουργούς, με ποιο τρόπο. Τους παιδοχειρουγούς. Τους παιδοχειρουγούς, ναι. Κάνοντας κοιτάξτε, η δουλειά μας που να σας είναι... Ναι. Κατάλαβα την ερώτησή σας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μας είστε πάρα πολύ χρήσιμοι, και τη στιγμή αυτή που μιλάμε, τώρα αυτή τη στιγμή δηλαδή, νοσηλεύουμε ένα παιδί με κάκος σπληνός, το νοσηλεύουμε μέχρι τώρα συντηρητικά, διότι ανταποκρίνεται στην θεραπεία τη συντηρητική, αλλά είμαστε σε απόλυτη επαγρύπνηση, αν κάτι αλλάξει, να επέμβουμε χειρουργικά. Για να γίνει αυτό βέβαια, θα πρέπει ο παιδοχειρουργός να είναι απόλυτα γνώστης των φυσιολογικών τιμών του κυκλοφοριακού συστήματος, το οποίο διαφέρει από τους μεγάλους, έτσι. Δηλαδή, σε ένα παιδί 2 χρονών, η συστολική του πίεση είναι 90, είναι φυσιολογικό, και η σφίξη του είναι 120. Ενώ σε ένα παιδί 10 χρονών η συστολική πίεση είναι 110 και η σφίξη 90. Αυτά τώρα έτσι 2 απλά παραδείγματα σε σχέση με την αιμοδυναμική παρακολούθηση, που είναι κομβικό σημείο στην αντιμετώπιση των κλειστών κακώσεων κοιλίας. Τώρα κάτι άλλο στο οποίο έχω μια μικρή ένσταση όσον αφορά την παρουσίαση της κυρίας Δούλια, η οποία ήταν άριστη. Εγώ προσωπικά και από την προσωπική μου εμπειρία, αλλά και από συναδέλφων άλλων παιδοχειρουργών, θα έβαζα το πάνκρεας σαν τρίτο στις κακώσεις κοιλίας και μετά το νεφρό. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η εμπειρία που έχω αποκτήσει αυτές τις δεκαετίες στα νοσοκομεία που έχω εργαστεί. Όπου βέβαια είναι χειρότερη εξ όλων των κακώσεων που ανέφερε η κυρία Ντούλια, διότι το πάνκρεας δεν είναι ποτέ φίλος. Είναι ένα όργανο το οποίο... μπορούμε να συζητάμε μέρες ολόκληρες μετά από μία κάκωση που μπορεί να συμβεί. Επίσης, μία τελευταία ερώτηση στην κυρία Ντούλια, και επειδή ουσιαστικά εμπλέκεστε ως ακτινολόγοι και παρεμβατικοί ακτινολόγοι, αν χρησιμοποιείτε στο Belfast ή στη Φιλαδέλφια, που είδα ότι είστε fellowship, την City Guide εξωτερική παροχέτευση σε μία ψευδοκίστη παγκρέατος, η οποία ακόμα δεν έχει προλάβει να σχηματιστεί το τείχομά της και να μπορέσουμε να κάνουμε, αν χρειαστεί να κάνουμε, παρέμβαση με εσωτερική παροχέτευση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η εξωτερική παροχέτευση
είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται ως παρεμβατική ακτινολόγη ή όχι? Ναι. Στην παρουσίασή μου, ναι, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεν αναφέρθηκα. Επομένως, υπάρχουν δύο... Στα πλαίσια, ας το πούμε, της ακτινολογίας, υπάρχουν δύο τομείς, να το πούμε. Η διαγνωστική ακτινολογία και η επαγγελματική ακτινολογία. Τα τελευταία χρόνια και με την πρόοδο της, και των γνώσεων φυσικά, αλλά και του εξοπλισμού της επεμβατικής ακτινολογίας, είναι όλο και πιο μεγάλος ο ρόλος που παίζει στην συντηρητική αντιμετώπιση των τραυματικών κακώσεων. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι πολλές, ακόμα και μια ενεργή αιμορραγία, αντιμετωπίζεται με συντηρητικά, αλλά μέσω της επεμβατικής ακτινολογίας, με κατόπιν αγκιογραφίας και αναπόθεσης ουσιών που προκαλούν αγκιοσυστολή και, ας το πούμε, έλεγχο της αιμορραγίας. Αναφέρεστε, κυρία Ντούλια, στην οπτρεωτίδη ή σωματοστατίνη? Ναι, εγώ δεν έχω προσωπική εμπειρία από επεμβατική ακτινολογία. Αυτό ήθελα να πω. Είμαι διαγνωστική, στο τομέα της διαγνωστικής ακτινολογίας. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε κάποιος από τους επεμβατικούς ακτινολόγους να επέμβει. Αλλά γνωρίζω ότι όλο και περισσότερο αυξάνεται ο ρόλος της επεμβατικής στη συντηρητική αντιμετώπιση των τραυματικών κακώσεων. Όσον αφορά την ψευδοκίστη παγκρέατος, ναι, έχω δει πολλά περιστατικά παροχέτευσης της ψευδοκίστης, τα οποία... Εξωτερικά. Εξωτερικής παροχέτευσης της ψευδοκίστης ως επανέλεγχο, τα οποία και αντιμετωπίζονται και με μεγάλη επιτυχία. Ναι, αυτό το έχω δει, ναι. Αλλά δεν ξέρω αν κάποιος από τους συμμετέχοντες που έχει εμπειρία στην επεμβατική ακτινολογία θα ήθελε να παρέμβει, κύριε καθηγητά. Όχι εγώ πάντως, γιατί δεν είμαι επεμβατικός ακτινολόγος, αλλά μπορώ να σας πω μια προσωπική εμπειρία για αυτό που ρωτήσατε. Σχετικά με την ψευδοκίστη, αν έχει όρημα τυχώματα, αν μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει. Προφανώς, ψευδοκίστη μιλάμε για τις 4 εβδομάδες. Ήδη υπάρχει ένας βαθμός περιχαράκωσης ικανοποιητικής και κατά τη γνώμη μου καθόλου δύσκολο. Μια φορά βέβαια το έχω κάνει. Στην Κρήτη, σε παιδί με ποδήλατο, έκανε μια μεγάλη, στον Αλάσσον εμπλοϊκό θύλακο, μεγάλη ψευδοκίστη, ο πολύ έμπειρος παιδοχειρουργός, Μακαρίτης τώρα, ίσως το ξέρουμε όλοι, αλλά δεν χρειάζεται να αναφερθώ. Έχοντας ένα παιδί που ήταν σε σηπτική κατάσταση, εξαιτίας, διότι είχε και επιπλοκή λίμωξης, ήταν πολύ επιφυλακτικός στο να το ανοίξει, και μπήκαμε διαδερμικά. Και στα παιδιά θα έλεγα ότι οι διαδερμικές παρεμβάσεις της εξοδοκίσης, ακόμα και στον Λάσιο Πυλαϊκό Θύλακο, δεν είναι δύσκολες, δεν είναι τόσο δύσκολες. Εννοείται με τη βοήθεια και ενεσιολόγου, έτσι, για να μπορεί να είναι συνεργάσιμο το παιδί. Δεν είναι δύσκολες, γιατί το λίπος το περιτονεϊκό είναι περιορισμένο και με ήπιες κινήσεις και με λεπτούς καθετήρες κανείς μπορεί με σχετική ευκολία διαδερμικά να τις παροχετεύσει αυτές τις σχέσεις. Φυσικά ο παρκελευτικός καθετήρας θα πρέπει να παραμείνει κάποιο διάστημα, διότι συχνά αυτές τροφοδοτούνται αν έχουμε ρήξη του παγκρεατικού πόρου που εξακολουθεί να δίνει. Οπότε χρειάζεται λίγο παρακολούθηση και κάποια παραμονή του καθετήρα για αρκετό διάστημα. Αλλά όχι, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να έχει κανείς επιφύλαξη. Χρησιμοποιούμε λεπτούς καθετήρες και αυτό διευκολύνει τα πράγματα. Ναι, κύριε Πρασόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σας. Εμείς έχουμε και εμείς τη δυνατότητα του Παπαγεωργίου για εξωτερική παροχέτευση, αν χρειαστεί. Όμως, τις περισσότερες φορές, ξέρετε, είναι πολλών εβδομάδων οι νοσηλίες του παγκρέατος. Μπορεί η ψευδοκίστης ή η ψευδοκίστης πληθυντικός να υποστραφούν αυτόματα. Αν δεν υποστραφούν, τότε θα πρέπει να προχωρήσουμε σε χειρουργική παρέμβαση είτε λαπαροσκοπικά, με εσωτερική παροχέτευση στο στομάχι, είτε ανοιχτά. Και βλέπω εδώ ότι η κυρία Χαϊδοπούλου, αν δεν κάνω λάθος, θέλει να κάνει μια παρέμβαση.
Κυρία Χαϊδοπούλου. Κάντε αν θέλετε unmute και προχωρήστε στην ερώτησή σας ή στο σχόλιο σας. Ωραία. Να σας καλησπερίσω με τη σειρά μου, να ευχαριστήσω πραγματικά γιατί η επιλογή του θέματος ήταν εξαιρετική και η κυρία Ντούλια για άλλη μια φορά ήταν τόσο μα τόσο κατατοπιστική που έχει αφήσει άφωνη. Ως απαιδίατρος θέλω λίγο να έρθω στα δικά μας, ας το πούμε, χωράφια. Και επειδή κάποια στιγμή, αν κατάλαβα καλά, εκεί στις κακώσεις του παγκρέατος είπατε ότι ίσως είναι και λίγο, μπορεί να είναι και συχνές σε περιπτώσεις κακοποίησης. Να ρωτήσω λίγο κάτι, αν υπάρχουν κάποιες, ξέρουμε ας πούμε ότι στην ακτινογραφία θώρακα, άμα δεις κατάγματα πλευρών ή ξέρω εγώ τα κατάγματα των μεταφύσεων είναι ύποπτα για κακοποίηση. Υπάρχουν κάποια ευρήματα υπερηχογραφικά, έστω και με τη μορφή του τυχαίου ευρήματος, που μπορεί να είναι δηλωτικά για κακοποίηση? Όσον αφορά το πάγκρεας ή γενικά... Γενικά από τον έλεγχο της κοιλιάς, θα έλεγα. Ευρήματα ειδικά για κακοποίηση, όχι. Οι κακώσεις είναι οι ίδιες, δηλαδή ρήξεις, θλάσεις, ενεργή αιμορραγία, αιματώματα, αυτές είναι οι ίδιες. Είτε ο μηχανισμός κάκωσης είναι ατύχημα με αυτοκίνητο, με ποδήλατο ή σωματική κακοποίηση. Δηλαδή τα είδη των κακώσεων είναι τα ίδια. Αυτό περισσότερο που εδώ μας καθοδηγεί περισσότερο είναι η κλινική εκτίμηση, δηλαδή η παρουσία ανεξήγητων χυμώσεων. Πολλές φορές το παιδί, ας το πούμε, επισκοπείται, δηλαδή παρατηρείται για χυμώσεις σε μέρη τα οποία δεν συμβαδίζουν με την ανάπτυξή του. Παραδείγματος χάρη, ένα παιδί που δεν μπουσουλάει, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να έχει χυμώσεις πίσω από τα αυτιά. Ναι. Εξήγεται σε εκχυμώσεις σε μέρη του σώματος όπου δεν εξηγούνται. Δηλαδή, περισσότερο μας καθοδηγεί λίγο η κλινική εικόνα, τα κλινικά ευρήματα, η επισκόπηση. Και μετά, σε περίπτωση υποψίας σωματικής κακοποίησης, κάνουμε το skeletal survey, το οποίο είναι μία σειρά ακτινογραφιών που περιλαμβάνει όλο τον σκελετό, από κρανίο, άκρα, θώρακα, πνεύματα, πάντα, ακτινογραφίες δηλαδή του σκελετού, και αξονική εγκεφάλου. Δεν κάνουμε υπερηχογράφημα κοιλιάς ή αξονική τομογραφία κοιλιάς σαν μέθοδο εκλογής στην υποψία σωματικής κακοποίησης. Κάνουμε μόνο σειρά, το skeletal survey, αυτό που λέμε τις ακτινογραφίες του σκελετού, και αξονική τομογραφία εγκεφάλου. Αν όμως τώρα υπάρχουν άλλα ευρήματα, δηλαδή ας πούμε κάποιες ανεξήγητες τιμές εργαστηριακών ευρημάτων κτλ., μπορούμε να κάνουμε και υπορυχογραφικό έλεγχο. Αλλά δεν αποτελεί, να το πω, μέθοδο εκλογής το πρωτόκολλο για την διερεύνηση κακώσεων από σωματική κακοποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Yeah. Αυτό είχα υπόψη που και σε εμάς για πρωτόκολλο, απλά ήθελα, επειδή λίγο έτσι αυτό το καινούργιο υπερηχογράφημα με το contrast ακούστηκε αρκετά ελκυστικό, ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο που δεν έχουμε ακόμα μάθει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Ναι, θα ήθελα να προσθέσω στην φίλη μου την Κατερίνα ότι δεν νομίζω ότι μας έχει ξεφύγει η κακοποίηση παιδιού στο νοσοκομείο. Πάντα θα έχουμε ενδείξεις από χρώσες, το περιβάλλον, το ιστορικό. Δύσκολα θα ξεφύγει. Δηλαδή θα το καταλάβουμε, Κατερίνα. Δεν θα το... Θα καταλάβουμε αν είναι μια κάκωση, τυχαία. Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί τα περιστατικά κακοποίησης παιδιών και μάλιστα ορισμένα από αυτά ήταν πραγματικά ήταν βαρβαρότητες, όχι απλή κακοποίηση. Λοιπόν, να μην βαρύνω το κλίμα άλλο, εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο την κυρία Ντούλια. Συγχαρητήρια για την παρουσίασή σας. Εξαιρετική.
και οι εικόνες που δείξατε, κατατοπιστικές, αλλά και... Να τα, σας τα είπα. Ευχάριστο διάλειμμα. Κύριε Πρασόπουλε, συγγνώμη, αλλά σας είχα προειδεάσει. Είναι ευχάριστο διάλειμμα. Είναι τρομερός φύλακας. Είναι τρομερός φύλακας. Λοιπόν, αυτά, κυρία Ντούλια, από μένα, πολλά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρασόπουλε. Καταρχήν να δώσουμε την ευκαιρία σε οποιοδήποτε συνάδελφο θέλει να ρωτήσει κάτι ή να σχολιάσει, να προσθέσει, να παρατηρήσει. Ας κάνει unmute τον εαυτό του και ας πει το σχόλιο του ή την ερώτησή του σε όσα υπόθηκαν την κυρία Ντούλια από τον κύριο Σπυριδάκη. Είναι ανοιχτή η συζήτηση, αν υπάρχει κάποιος συνάδελφος. Μέχρι να εμφανιστεί, να κάνω μια ερώτηση, αλλά πριν κάνω την ερώτηση να προσθέσω στα πολύ σωστά πράγματα που μας είπε ο κ. Σπυριδάκης σχετικά με το πότε παροχετεύονται οι ψευδοκίσεις. Προφανώς οι ψευδοκίσεις παροχετεύονται αν είναι μεγάλες και αν προκαλούν συμπτώματα. Αλλιώς δεν έχουμε λόγο να τις προχετεύσουμε. Έχουμε κάθε λόγο να τις περιμένουμε. Γιατί πάρα πολλές από αυτές μικραίνουν ή εξαφανίζονται ή γίνονται τόσο μικρές που δεν μας νοιάζει και να μείνουν. Έτσι. Το είχα πει και πριν ότι υποστρέφονται σε ένα μεγάλο ποσοστό. Σε μεγάλο ποσοστό και μάλιστα πάνω από 50%. Άρα η όποια παροχέτευση που τον όρο ότι προκαλεί είτε αποφρακτικά φαινόμενα στα κολυφόρα ή στο έντερο ή στο στομάχι, είτε προκαλεί έναν έντονο πόνο. Αλλιώς, γιατί να μην έχει κανείς την υπομονή, σιγά σιγά την είναι μικραίνει. Επομένως, ναι, υπάρχουν πάντοτε ενδείξεις καταγεγραμμένες και πρέπει κανείς να ακολουθεί την παροχέτευση, είτε τη διαδερμική είτε τη χειρουργική, βάσει των ενδείξεων που ήδη υπάρχουν. Η ερώτησή μου είναι. Α, κύριε Σουηδάκη, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Οι νοσηλείες αυτών των παιδιών είναι πολυήμερες, πολλών εβδομάδων και μηνών μέσα στο νοσοκομείο, ακριβώς για αυτούς τους λόγους που μόλις αναφέρατε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η ερώτησή μου είναι, χρησιμοποιούμε τα συστήματα ταξινόμησης, τα διαβάζουμε στα βιβλία μας, τα ανέφερε και η κυρία Ντούλια. Πόσο απαραίτητα χρειάζεστε σε κάθε εκνομάτευση να υπάρχει ταξινόμηση, ότι είναι κατηγορία 4 ή 3 ή σε μια κάπωση του ύποτος του σπληνός, βασίζεστε σε αυτό ή το θεωρείτε μια, εάν υπάρχει μια καλή περιγραφή των ευρημάτων, σας είναι αρκετό. Ή και αντίστοιχα στην κυρία Ντούλια, το χρησιμοποιείτε παντότε, τουλάχιστον στην Αγγλία, να χρησιμοποιείτε σε τι στάδιο να περιλαμβάνεται στο συμπέρασμα της γνωμάτευσής σας το ακριβές στάδιο ταξινόμησης. Και αυτό είναι χρήσιμο τελικά στους... Πόσο χρήσιμο είναι, χρήσιμο όλα χρήσιμα είναι, αλλά πόσο απαραίτητο είναι στους παιδοχειρουργούς. Μπορώ να απαντήσω, κύριε Πρασόπουλε. Ασφαλώς. Σαφώς και θα το λάβουν υπόψη, αλλά Το κυρίαρχο σύμπτωμα, η κλινική εικόνα και η αιμοδυναμική ή μη αστάθεια του παιδιού είναι αυτή που θα μας οδηγήσει στην απόβασή μας. Δεν θα πούμε είναι ταξινόμηση, π.χ. ξέρω εγώ, όπως είπε, κατακαιρματισμός του νεφρού, έτσι. Έχω δει μόνο μία φορά στη ζωή μου για να καταλάβετε. Φαινόταν τόσο έντονα στην αξονική που δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Πας κατευθείαν στο χειρουργείο. Το παιδί πεθαίνει από αιμορραγία, έτσι. Λοιπόν, θα το λάβουμε υπόψη την ταξινόμηση, αλλά το κυρίαρχο, επαναλαμβάνω, είναι στις κλειστές κακώς κοιλίες η αιμοδυναμική κατάσταση του παιδιού. Βεβαίως, όλες οι απεικονιστικές εξετάσεις με κυρίαρχη την αξονική, όπως πολύ σωστά η κυρία Ντούλια είπε ότι είναι η εξέταση για εκλογής με σκιαστικό, βέβαια, και συμφωνώ μαζί της, και εδώ θα ήθελα να ρωτήσω λόγω της εμπειρίας της, εάν για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να δώσουμε ενδοφλέβιο σκιαστικό, γιατί έχουμε επηρεασμένες τιμές από το οροποιητικό, αν η χορήγηση από το στόμα βοηθάει εξίσου όπως την ενδοφλέβια χορήγηση. Ήταν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε τις προηγούμενες μέρες. Γι' αυτό σας το βάζω σε ερώτηση. Ένα παιδί, ας πούμε, με επηρεασμένη ουρία και κρεατινίνη, υψηλότατες, παρόλα αυτά θέλαμε απεικόνιση με σκιαστικό, δώσαμε από το στόμα, διότι θεωρήσαμε ότι είναι ρίσκο να δώσουμε ενδοφλέβιο σκιαστικό. Από την εμπειρία σας, το αξιολογείτε εξίσου? Ναι. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το πρωτόκολλο, θέλω λίγο να επεκταθώ, γιατί δεν αναφέρθηκα. Δηλαδή, αναφέρθηκα μόνο στον τρόπο που παίρνουμε τις εικόνες. Και είχα στο μυαλό μου ότι στη συζήτηση θέλω να αναφερθώ
ακριβώς και σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Άλλο είναι το ενδοφλέβιο σκιαγραφικό και άλλο είναι το σκιαγραφικό από το στόμα. Το ενδοφλέβιο σκιαγραφικό κυκλοφορεί φυσικά όπου υπάρχει αγγείωση και μας δίνει πληροφορίες για την αιμάτωση, την αγγείωση των συμπαγών οργάνων. Και όπως είδαμε, κάθε τραυματική ρήξη εμφανίζεται σαν απουσία εμπλοκισμού. Επομένως, ενδοφλέβιο σκιαγραφικό είναι για τα συμπαγή όργανα, η μέθοδος εκλογής σπλήνας, ύπαρ, νεφρή, πάνκρεας, όλα τα συμπαγή όργανα. Τώρα, το σκιαγραφικό από το στόμα, άλλη οδός χορήγησης, είναι στο γαστρεντερικό σωλήνα. Βοηθάει στην περίπτωση υποξίας τραυματικών βλαβών από κύλα όργανα. Στομάχι, δωδεκαδάχτυλο, έντερο, κύλα όργανα. Και στην περίπτωση αυτή βλέπουμε διαφυγή του σκιαγραφικού στην περιτονιακή κοιλότητα. Ωστόσο όμως, επειδή όπως είπαμε, στα παιδιά υπάρχει σχετικά απουσία μεγάλης ποσότητας ενδοκοιλιακού λίπους, με αποτέλεσμα όλα τα όργανα να είναι κοντά το ένα με το άλλο. Εκεί που είναι ο σπλήνας, το ύπαρ, τα έντερα, είναι όλα μαζί, όλα μαζί. Με αποτέλεσμα, υπάρχουν κέντρα τα οποία χορηγούν από το στόμα σκιαγραφικό σαν μέρος του πρωτοκόλλου τους για να βοηθήσουν κατά κάποιον τρόπο diluted, ήθελα να πω, αραιωμένο σκιαγραφικού, όχι υπέρπυκνου σκιαγραφικού, γιατί μετά δημιουργείται ένα artifact που αντί για καλύτερα γίνεται χειρότερα. Επομένως, αραιωμένο σκιαγραφικό από το στόμα, υπάρχουν κέντρα που το χρησιμοποιούν για να γίνει καλύτερη απεικόνιση του γαστεντερικού συστήματος και επομένως λίγο να ξεχωρίσουν τα όρια των οργάνων. Δεν θα δώσει πληροφορίες προφανώς για βλάβες παρενχηματικών οργάνων, απλά λίγο θα βοηθήσει καλύτερα στην ανατομική διαφοροποίηση των οργάνων. Και επομένως, αν υπάρχουν υποξία λιώσεων εντέρου και μεσεντερίου, όπως είπαμε, παχύνσης τυχώματος, ενδοτυχωματικά λιώματα, αυτές, ενδοτυχωματικά αιματώματα, αυτές θα αναδειχθούν καλύτερα με το σκιαγραφικό από το στόμα. Εμείς εδώ δεν το χρησιμοποιούμε. Όχι, δεν το χρησιμοποιούμε. Αλλά γνωρίζω κέντρα που χρησιμοποιούν τον συνδυασμό IV, δηλαδή ενδοφλέβια σκιαγραφικό, και από το στόμα, περός σκιαγραφικό. Αλλά εμείς εδώ δεν το χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρω αν απάντησα στην ερώτησή σας και να πω και άλλα δύο στοιχεία όσον αφορά το πρωτόκολλο της αξονικής τομογραφίας που εδώ εμείς χρησιμοποιούμε. Το ένα είναι, απομακρύνουμε κάθε εξωτερική συσκευή από κοντά στο σώμα του ασθενούς. Δηλαδή, leads, καλώδια από το ηλεκτροκαρδιογράφημα, tubes που δεν χρειάζονται, οτιδήποτε equipment, εξοπλισμός που είναι supported, δηλαδή είναι απαραίτητος μεν για τον ασθενή, αλλά μόνο κατά τη διάρκεια της αξονικής τομογραφίας, για αυτά τα δευτερόλεπτα που διαρκεί η αξονική τομογραφία και εφόσον η κλινική ομάδα είναι σύμφωνη και είναι παρούσα σε αυτή την αφαίρεση των tubes και leads και οτιδήποτε άλλο, τα αφαιρούμε όλα. Γιατί κάθε εξωτερική συσκευή προκαλεί artifact και υπάρχει μετά πρόβλημα στην αξιολόγηση των εικόνων, οι περιοχές που εμφανίζονται σαν artifact, δεν είμαστε σίγουροι, είναι εξαγγείωση σκιαγραφικού, τι είναι, όχι. Επομένως, αφαιρούμε τελείως ό,τι tubes και lead υπάρχει από το σώμα του ασθενούς, μόνο για τη διάρκεια της αξονικής τομογραφίας. Αυτό ήταν κάτι που ήθελα να προσθέσω. Που με ρωτήσατε χωρίς σκιαγραφικό. Χωρίς σκιαγραφικό είναι πολύ μικρή ως και ελάχιστη η χρησιμότητα αυτής της άρρωσης, χωρίς σκιαγραφικό. Ναι, μεν θα δώσει μια panoramic view, ας το πούμε, μια
μιας εκτεταμένης απεικόνησης της κοιλιάς και ναι, μεν, μπορούμε να δούμε άλλες βλάβες, όπως ας πούμε των οστών ή πλευρών ή σπονδυλικής στήλης, ναι. Αλλά προσθέτει πολύ λίγη ως καθόλου πληροφορία για την αγκίωση των παρενχηματικών οργάνων και την πολύ λίγο. Ναι, θα δείξει το αιμοπεριτόνεο, αλλά το ίδιο αυτό μπορεί να το δείξει και ο υπέρηχος. Μικρή σημασίας. Πολύ λίγη έως καθόλου πληροφορία. Και γι' αυτό δεν κάνουμε ποτέ λήψη χωρίς και αγραφικό. Ποτέ. Συμπληρωματικά, δεν είπα χωρίς και γραφικό. Αυτό που λέει από μένα δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Συμπληρωματικά, αν επιτρέπετε στο ερώτημά σας, κύριε Σπυριδάκη, στους ενηλίκους υπάρχει μια μελέτη που λέει ότι αν είναι να κάνεις χωρίς σχεδιαγραφικό την αξονική, καλύτερα να κάνεις σχεδιαγραφικό υπερήχο. Αλλά είναι σε ενηλίκους. Για παιδιά δεν έχω τόσο. Πάντως, εσείς έχετε εμπειρία σε αυτό το contrast υπέρηχο που μας είπε η κυρία Ντούλια. Νομίζω απάντησα προηγουμένως ότι είμαστε σε φάση που κάνουμε τις εξετάσεις. Σε φάση που αρχίζετε να το... Και πλουτίζουμε την εμπειρία μας. Θέλει ένα learning curve. Όπως όλα. Άλλωστε. Και να ρωτήσω... Ναι, να ρωτήσω κάτι έτσι... Υπάρχει μαγνητική τομογραφία κάτω από... Έχετε μηχάνημα κάτω από 1,5 τέσλα στο ΧΕΠΑ που ψάχνουμε να βρούμε? Όχι, έχουμε μηχάνημα 1,5 τέσλα και πολύ πρόσφατα αποκτήσαμε ποινία παιδιών και νεογνών, γιατί το σύστημα δεν είχε αγοριστεί με παιδιατρικά ποινία. Άρα θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Αυτό θέλω να ρωτήσω για ένα περιστατικό το οποίο μας απασχολεί. Κάνουμε παιδιά και από άλλα νοσοκομεία, το υποκράτειο συνήθως μας στέλνει παιδιά. Μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε εξειδικευμένα ποινία, τώρα μπορέσαμε και προμηθευτήκαμε με μια δωρεά ποινία. Ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Σαραντινού, η οποία θα μας δείξει δύο-τρία ενδιαφέροντα περιστατικά που νομίζω θα μπορέσει και ο κύριος Σπυριδάκης, που έχει και την κλινική εποπτεία, να μας τα σχολιάσει και περαιτέρω. Επομένως, κυρία Σαραντινού, ο λόγος σε εσάς. Ερώτηση, συγγνώμη, ναι, ασφαλώς. Και συγγνώμη, δεν σας είδα. Παρακαλώ, κύριε Σαφορίδη. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω για το πρωτόκολλο αναγνώρισης δύο πολύ ύπουλων τραυματικών αμβλωγών, το τραυματικό ψευδανεύρισμα και το τραυματικό αρτεροσκλευρικό σιρίγγιο, τα οποία δυστυχώς μπορούν να διαφύγουν στην πρώτη απεικόνηση. Λόγω της δυναμικής εξέλιξης τους. Δεν ξέρω, κύριε Ντούλη, αν άκουσε καθαρά την ερώτησή σας. Ναι. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά... Είναι δύο ύπουλες βλάβες που μπορούν... Δύο ύπουλες βλάβες που μπορούν να δημιουργηθούν μετά από ένα τραυματισμό και μπορούν ακόμη και να ξεφύγουν στην πρώτη απεικόνηση, γιατί είναι δυναμικές βλάβες, και όμως μπορεί να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο, γιατί αν δεν διαγνωστούν, μια αυτόματη ρήξη ενός ψευδοανευρίσματος, για παράδειγμα, μπορεί να είναι θανατηφόρος και να μην είναι καν γνωστό ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Ναι. Οπωσδήποτε. Τώρα, ο επανέλεγχος είναι ύπουλες βλάβες, όπως το είπατε, σαν comment, είναι όπως το είπατε ακριβώς. Οπωσδήποτε κοιτάμε πολύ προσεκτικά το παρένχημα για υπέρπυκνες εστίες που δεν συνάδουν με ανατομική δομή. Αυτό είναι το μόνο απεικονιστικό, ας το πούμε, σημείο. Υπέρπυκνες εστίες που έχουν ασαφή όρια και δεν συνάδουν με κάποια ανατομική δομή, όπως είναι ένα αγγείο. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Όμως, αν υπάρχουν κλινικά ευρήματα που υποδηλώνουν, πώς να το πω, deterioration, δηλαδή επιδείνωση της κλινικής εικόνας, τότε μπορεί να γίνει επανέλεγχος
πάλι με το ίδιο πρωτόκολλο με σκιαγραφικό, για να δούμε την καλύτερη απεικόνηση τέτοιων βλαβών. Ναι. Και θα ήθελα να πω ότι το πρόβλημα είναι ότι η απόλυτη εξέταση είναι η κλασική αρτηριογραφία. Αλλά όμως είναι δύσκολο να αποφασιστεί μια τέτοια εξέταση και σε παιδιά και σε ενήλικες. Συνήθως γίνεται σε πολύ επιλεγμένα περιστατικά και για πολύ ειδικούς λόγους. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε για να μην μας φύγει μια τέτοια βλάβη? Τώρα προκαταβολικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δηλαδή κάνουμε την εξέταση της αξονικής τομογραφίας, όπως είπαμε, με στάνταρ πρωτόκολλο. Κάνουμε έλεγχο όλων των οργάνων και σε περίπτωση που υπάρχει κάποια κλινική επιδείνωση, επαναλαμβάνουμε την εξέταση εκλογής. Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν κέντρα που κάνουν σαν ρουτίνα αγγειογραφία σε όλα τα περιστατικά. Μήπως ξεφύγει κάποια τέτοια βλάβη, δεν ξέρω. Ναι, προφανώς δεν υπάρχουν. Γι' αυτό το είπα. Είναι μια εξέταση ειδική που θα γίνει σε λίγες περιπτώσεις. Πάντα όμως κατευθυνόμαστε από την κλινική εικόνα. Αυτό, αν κατάλαβα καλά. Πιστεύω ότι το ΣΕΟΣ θα ήταν μια πολύ καλή εξέταση, γιατί μπορεί να γίνουν πολλές επαναληπτικές απεικονίσεις και να μην ξεφύγει μια τέτοια βλάβη. Και χωρίς καθόλου επιβάρυνση, ακτινική επιβάρυνση. Βεβαίως. Δεν έχουμε guidelines πάντως σχετικά που να συνιστούν σε τραυματικά περιστατικά, επανέλεγχο με οποιοδήποτε τρόπο. Τέτοιες οδηγίες, από όσο ξέρω, δεν υπάρχουν. Ας προχωρήσουμε στην κυρία Σαγατινού, που θα μας δείξει δύο τρία ενδιαφέροντα περιστατικά που θα μας επιτρέψουν να εμπεδώσουμε καλύτερα όσα ακούσαμε έως τώρα. Καλησπέρα και από εμένα. Εγώ θα σας παρουσιάσω κάποια ενδιαφέροντα περιστατικά πάνω στο θέμα μας. Το πρώτο περιστατικό, έχουμε ένα κορίτσι 10 ετών που προσήλθε στα επίγοντα περιστατικά μετά από ένα επεισόδιο πτώσης με το ποδήλατο, με κάκωση στο προσεκυλιακό τοίχωμα. Από την κλινική εξέταση προέκυψε ευαισθησία στην ψηλάφιση επιγαστρίου και μεσογαστρίου. Ωστόσο, είχαμε ένα φυσιολογικό εργαστηριακό έλεγχο στα ΤΕΠ και ο απεικονιστικός έλεγχος με fast περιγράφημα επίσης ήταν φυσιολογικός. Τη δεύτερη μέρα, από τον επαναληπτικό εργαστηριακό έλεγχο, προέκυψε μια ιδιαίτερα αυξημένη τιμή της αμυλάσης τόσο στον ορό όσο και στα ούρα, οπότε οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι πιθανόν πρόκειται για οξέα παγκρατική βλάβη. Διενεργήθηκε αξονική τομογραφία κοιλίας, από την οποία προέκυψε ελεύθερο ασκητικό υγρό περιπατικά, περιπαγκρεατικά, καθώς και στη δεξιά παρακολική άβλακα και στην ελάσσονα πίελο, και αναδείχθηκε μια υπόπυκνη και ανομοιογενής απεικόνηση του παγκρέατος στα όρια κεφαλής και αυχένα, καθώς και μια ρήπανση στο μεσεντέριο. Στη συνέχεια, διενεργήθηκε μαγνητική τομογραφία κοιλίας. Εδώ παραθέτω κάποιες εικόνες με τα δύο ακολουθίες. Λίγες μέρες αργότερα, όπου αναδείχθηκε μία εικόνα σχάσης στον αυχένα του παγκρέατος με συνοδό ειδηματώδη απεικόνηση κυρίως του σώματος αυτού, μια πλευρητική συλλογή αμφωτερόπλευρα και πιθανά εγκυστομένο υγρό στον υπατοδοκαδακτυλικό σύνδεσμο. Στη συνέχεια, μία εβδομάδα μετά, γίνεται επανέλεγχος με αξονική τομογραφία και υπερηχογράφημα, από όπου αναδείχθηκαν μικρές συλλογές στον αυχένα του παγκρέατος, υγρική συλλογή κάτω από το σώμα του παγκρέατος στο άνω κόρπωμα του επιπλοϊκού θύλακου παρά τον κερκοφόρο λογό του ύπατος, και είχαμε επίσης και τη δημιουργία ενός κυλωτικού σχηματισμού μεταξύ του ύπατος, του παγκρέατος, του στομάχου πάνω από τη δεξιά κολική καμπή, όπως βλέπουμε με ήπια πρόσδεψη του σκιαστικού του τυχώματος. Ελεύθερο υγρό στο δουγλάσιο, και εδώ είναι η συλλογή που προανέφερα. Στη συνέχεια έχουμε κι άλλο επανέλεγχο με μαγνητική τομογραφία κοιλίας, όπου παρατηρήθηκε μία ελάττωση των συλλογών στον υπατογαστρικό σύνδεσμο, μπροστά από τον αυχένα και το σώμα του παγκρέατος, καθώς και της περιχαρακωμένης συλλογής υπηπατικά που είχαμε αναφέρει πάνω από τη δεξιά κολική καμπή στις τα δύο ακολουθίες που βλέπουμε.
Στη συνέχεια, έχουμε έναν επανέλεγχο περίπου 20 μέρες μετά με μια νέα μαγνητική τομογραφία και αξονική τομογραφία κοιλίας, από όπου προέκυψαν κάποια νέα ευρήματα. Είχαμε επέκταση της συλλογής στον ελάσσονα επιπλοϊκό θύλακο και μια ειδηματώδη απεικόνηση του περιφερικότερου τμήματος του παγκρέατος ως επί οξίας παγκρεατίτιδας και ελάττωση του μεγέθους της περιχαρακωμένης υφυπατικής συλλογής που είχα αναφέρει και σαν νέο εύρημα προέκυψε επίσης και η παρουσία υγρού μεταξύ των εντερικών ελίκων στην αριστερή κοιλία. Εδώ είναι τα ευρήματα από την αξονική τομογραφία που έγινε. Αυξήθηκε αυτή η συλλογή, όπως είπαμε, στον υπατογαστρικό χώρο και έχουμε μια επέκταση αυτή στον πρόσθετο περινεφρικό χώρο. Δεν είναι περιχαρακωμένη, οπότε πρόκειται για ένα νέο επεισόδιο οξίας παγκρεατίτιδας. Πιθανή θεωρείται και η παρουσία εμπλουτιζόμενων λεμφαδένων εντός αυτής και μια αύξηση της συλλογής που εξορμάται εδώ, όπως βλέπουμε, από τον αφιένα του παγκρέατος, που είναι περιχαρακωμένη ως επί ψευδοκύστης. Εδώ είναι η συλλογή η οποία προανέφερα, η υγρική συλλογή που ξεκινά από τον αφιένα του παγκρέατος και έχουμε και, και την παρουσία χολολίθων εντός της χολιδόχου κύστης. Και πριν προχωρήσω στο δεύτερο περιστατικό, θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς δεν γνωρίζουμε το follow-up για το περιστατικό αυτό, καθώς η συνέχεια της παρακολούθησης έγινε στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα. Τώρα, το δεύτερο περιστατικό. Έχουμε ένα κορίτσι 2 ετών που διακομίστηκε με ΚΑΒ λόγω πτώσης από τον μπαλκόνι. Το συγκεκριμένο περιστατικό έχουμε πολυτραυματία, γι' αυτό θα κάνω και μία πιο πλήρη παρουσίαση του περιστατικού. Θα εστιάσουμε ωστόσο λίγο παραπάνω στην κοιλιά που είναι και το κεντρικό μας θέμα. Από τον εργαστηριακό έλεγχο στο ΤΕΠ είχαμε τη μία αιμοσφαιρίνη 8,8 και αιματοκρίτη 26,3 και από το βιοχημικό έλεγχο μία τριψήφια τιμή στις τρανσαμινάσεις. Πραγματοποιήθηκε μετάκηση και τώρα από τον απεικονιστικό έλεγχο βλέπουμε ένα κάταγμα στο έξω τείχομα του δεξιού οφθαλμικού κόγχου με παρουσία αιμορραγικού υλικού στα μαλακά μόρια του δεξιού οφθαλμικού κόγχου. Βλέπουμε τώρα το κάταγμα στο αριστερό κροταφικό οστό με επέκταση στο σύστοιχο λιθοειδές και στη βάση του σφινοειδούς οστού με παρουσία αέρα στις περιοχές όπου έχουμε τα κατάγματα. Από την αξονική τομογραφία θώρακος βλέπουμε χαρακτηριστικά τις πνευμονικές θλάσεις στο κορυφαίο και έξω τμήμα του αριστερού κάτω λογού. Και εδώ που είναι και το κεντρικό θέμα της παρουσίασής μας, από την αξονική τομογραφία κοιλίας, είχαμε μία επιμήκυη ρήξη του υπατικού παρεχήματος στο τμήμα 4 και μία πιθανόν αιμορραγική συλλογή στον ελάσσονα επιπλοϊκό θύλακο και στην ελάσσονα πίελο. Εδώ θα δώσω την πιο πλήρη εικόνα, όπως προανέφερα, για το περιστατικό. Από την επαναληπτική αξονική τομογραφία του εγκεφάλου είχαμε μία ασαφοποίηση σαφημινοειδής δεξαμενές, ασαφοποίηση διαχωρισμού φεάς λευκής ουσίας και την ανάδειξη εδώ αυτών των υπόπυκνων εστιών συνοπίστια μοίρα βρεγματικών και ηνιακών λογών, οπότε οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται μάλλον για ερχόμενο εγκεφαλικό ίδρυμα. Δεν θα σας κουράσω ιδιαίτερα, πάλι από την μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου για το ίδιο παιδί. Βλέπουμε τον περιορισμό διάχυσης βρεγματικά και ηνιακά άμφου, καθώς και στο δεξιό, καθώς και στο μέσο εγκέφαλο, στο αριστερό παρεγκεφαλιδικό σκέλος και στη δεξιά παρεγκεφαλιδική αμυγδάλη, που πρόκειται για εικόνα μετατραυματικών περιοχών αντιστρεπτού και του ταροτοξικού ειδήματος. Πάλι δυστυχώς δεν γνωρίζουμε, πριν προχωρήσω στις τελευταίες μου εικόνες, δεν γνωρίζουμε το follow-up ούτε για αυτό το περιστατικό. Πήγε και αυτό συντηρητικά, του χορηγήθηκε αντιεπιληπτική και απειδηματική αγωγή και η συνέχεια της παρακολούθησης έγινε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο από εξειδικευμένους παιδονευρολόγους. Και τώρα, πρωτού κλείσω, θα ήθελα να παραθέσω κάποιες ενδιαφέρουσες εικόνες από το δικό μας νοσοκομείο. Πρόκειται για δύο εφήβους οι οποίοι ήρθαν στα επίγοντα περιστατικά, αλλά μετά τον φάστη πέριχο που διενεργήθηκε σε εμάς, διακομίστηκαν σε παιδοχειρουργικές κλινικές για περαιτέρω παρακολούθηση και αντιμετώπιση.
Εδώ βλέπουμε έναν έφηβο ο οποίος τραυματίστηκε στην οσφυγική χώρα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Κατά τη διενέργεια του φάση του περιχογραφήματος παρατηρήθηκε, όπως βλέπουμε, μια ανομοιογένεια του φλοιού με κατατόπους υπερηχογενείς περιοχές που είναι ενδεικτικές για ρήξη του δεξιού νεφρού και αιμορραγία, και υπάρχει και επίσης ελεύθερο υγρό στον υπατονευρικό χώρο. Και θα κλείσω με έναν έφηβο ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα, προσκομίστηκε σε εμάς με ΕΚΑΠ. Από το υπερηχογράφημα FAST είδαμε κάποιες υπερηχογενείς περιοχές στο ΥΠΑΡ, κατά τόπους είναι στικτές όπως βλέπουμε εδώ, πρόκειται για θλάσεις ύπατος και του παρουσιάει κανείς ποσότητας ελεύθερου υγρού στο δουγλάσιο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και την ειδικευόμενη παιδοχειρουργική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου Μαρία Φλόγου για την παροχή των δύο πρώτων περιστατικών. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαρδινού. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα περιστατικά και μας αναπτύξατε έστω και εκοπίεση χρόνου πολύ καλά. Υπάρχει κάποιο... Κάνατε διακοπές, κύριε... Κύριε Σπυριδάκη, έχετε δυσκολία... Πρασόπουλε, δεν ξέρω ποιος μιλάει, αλλά οι διακοπές είναι πάρα πολύ δυνατές. Ναι, φαίνεται. Μόλις τελείωσε η κυρία Σαραντινού τα που μας έπαιξε. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε σε αυτά ή κάτι ναι, να προσθέσετε. Ναι, έχω να προσθέσω, κύριε Πρασόπουλε. Όπως είπε και η κυρία πριν, και τα δύο πρώτα περιστατικά ήταν από το δικό μας νοσοκομείο. Ειδικά το πρώτο, αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι αυτές οι κακώσεις παγκρέατος μπορούν να κρατήσουν και μήνες σαν νοσηλεία. Ο λόγος, η συνέχεια του περιστατικού, το follow-up, όντως το παιδί πήγε στην Αθήνα για έναν και μόνο λόγο όμως. Πήγε για τον λόγο ότι ενώ ψάξαμε στη Θεσσαλονίκη να βρούμε κάποιον γαστροεντερολόγο ο οποίος να διενεργήσει ERCP, διότι ήταν σαφές ότι υπήρξε ρήξη του παγκρατικού πόρου, γι' αυτό και η τροφοδότηση και η μη υποχώρηση όλων των συλλογών, είτε περί παγκρατικά, είτε περισπληνικά, είτε ψευδοκίσου κτλ. Ήταν σαφές από τις επαναλαμβανόμενες απεικονιστικές εξετάσεις ότι το παιδί αυτό είχε ρίξει κατά πάσα πιθανότητα, με μεγάλη πιθανότητα του παγκρατικού πόρου. Ο λόγος λοιπόν που πήγε στην Αθήνα, στο Αγία Σοφία Παίδων, ήταν γιατί στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει για αυτές τις ηλικίες δυνατότητα διενέργειας ERCP καταρχήν και πιθανή τοποθέτηση στεν στο παγκρατικό πόρο. Αυτό ήταν ο λόγος που διακομίστηκε στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα, πραγματικά δεν είχαμε ενημέρωση κι εμείς τι απέγινε. Νομίζω όμως ότι ούτε... στο νοσοκομείο και τελικά... αυτή η ρήξη η έκλεισε προφανώς μόνη της, υποχώρησε να ψευδοκίσει κτλ. Αυτό είναι το follow-up που γνωρίζω εγώ. Υπήρχε μόνο ένα συνάδελφος στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ο οποίος στην αρχή είπε ότι μπορεί να το δει και μετά είδε την ηλικία και κάπως ας πούμε εκεί πέρα έγινε μια πιστοχώρηση. Και μετά από αυτό οι γονείς αποφάσισαν κοινή συνενέση και με εμάς στην κλινική να πάει στην Αθήνα για αυτή ακριβώς την πιθανή αντιμετώπιση. Αυτό όσον αφορά το πρώτο περιστατικό. Για το δεύτερο περιστατικό δεν έχω να πω κάτι. Είναι... Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σπυριδάκη. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θα ήθελε κάτι να προσθέσει, αν υπάρχει κάτι, παρότι καταλαβαίνω ότι έχουμε κάνει υπέρβαση του χρόνου. Αν όχι, να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ντούλια για την εξαιρετική παρουσίασή της. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Σπυριδάκη, έδωσε ζωντάνια και ενδιαφέρον στη συζήτησή μας. Να ευχαριστήσω όλους όσους μας παρακολούθησαν από μακριά και όσους ήταν παρόντες και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και καλό Πάσχα. Αμήν. Καλό Πάσχα. Μην το ξεχνάμε, έφτασε πια.